Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας στη σημερινή ημερίδα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Από τις σημερινές ομιλίες και την παρουσίαση του νέου ιστότοπου, επιδιώκουμε να αναδείξουμε μια ιδιαίτερη πλευρά δράσης του κόμματός μας, αυτή των μνημείων και μουσείων που δημιουργήθηκαν από το κόμμα μας σε όλη την Ελλάδα για να τιμήσουμε την ιστορία των ταξικών αγώνων του ΚΚΕ, για να συνδέσουμε ακόμα πιο στέρεα το χθες με το σήμερα και το αύριο. Αυτή η διαχρονική προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών τόπων από το κόμμα μας τιμά και ταυτόχρονα ανοίγει δρόμους γνωριμίας και προσέγγισης με την ιστορία του ΚΚΕ, δρόμους που παρακινούν για μελέτη και συμπεράσματα. Ο νέος μας ιστότοπος καταγράφει, συγκεντρώνει και παρουσιάζει αυτή την προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε με τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΚΚΕ, με εκατοντάδες εκδηλώσεις πανελλαδικά και πολλά νέα μνημεία και μουσεία. Παιδί, καρπός αυτής της δραστηριότητας είναι και το μνημεία.κουκουέ.gr. Η ψηφιακή αποτύπωση, οι εικονικές τρισδιάστατες περιηγήσεις ολοκληρώνουν όλο αυτό το εγχείρημα και ταυτόχρονα του δίνουν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζει ο λαός μας, μέσα σε αυτές τις πυκνές εξελίξεις στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, σε όλο τον κόσμο, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, η σημερινή μας ημερίδα μπορεί να φανεί σε κάποιον εκτός τόπου και χρόνου. Επιτρέψτε μας να πούμε πως δεν είναι έτσι. Θεωρούμε ότι πάντα, ακόμα και στις πιο πυκνές περιόδους, οι πρωτοπόροι αγωνιστές πρέπει να μελετούν την ιστορία, να βρίσκουν τρόπους να την αναδεικνύουν. Να βλέπουν πίσω, στις παλιότερες κρίσιμες στιγμές και να παίρνουν δύναμη, να βγάζουν συμπεράσματα, να παίρνουν εφόδια για να νικήσουν. Είναι αλήθεια επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο όνομα της διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής ιστορικής συνείδησης και αξιοποιώντας το ανιστόρητο ιδεολόγημα της εξίσωσης φασισμού-κομμουνισμού, γκρεμίζονται σοβιετικά αντιφασιστικά μνημεία, ολόκληρα μουσεία κλείνουν ή αλλάζουν χαρακτήρα. Έχουμε επίγνωση αυτής της κατάστασης και μέσα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες επιχειρήσαμε πριν κάποια χρόνια, παράλληλα με τη σχεδιασμό και την κατασκευή των μνημείων, να οργανώσουμε και την ανάδειξη, την προβολή της πλούσιας μνημειακής και μουσιακής δουλειάς, φέρνοντάς την στην ψηφιακή εποχή. Ο ιστότοπος που παρουσιάζουμε σήμερα δεν θα μπορούσε παρά να είναι μια συλλογική δουλειά. Έγινε από μια σειρά επιτροπές και τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Την Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων, τα τμήματα Ιστορίας και Προπαγάνδας, το Ιστορικό Αρχείο, την Υπηρεσία Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Ειδική συνεισφορά σε όλη αυτή τη δουλειά έχει ο σύντροφος Ηλίας Διαμαντάκος, φωτογράφος, που ανέλαβε το σύνολο των εικονικών περιηγήσεων. Όλοι εμείς που ασχοληθήκαμε με την ιστοσελίδα, πήραμε τη σκυτάλη από τους εκατοντάδες εργατοτεχνίτες, επιστήμονες, τους εικαστικούς, που όλα τα προηγούμενα χρόνια δούλεψαν για να έχουμε τα μνημεία και τα μουσεία μας. Πολλοί είναι και σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε. Ακόμα, με αφορμή τη σημερινή μας ημερίδα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά τους φίλους του ΚΚΕ που έχουν συνεισφέρει υλικά και οικονομικά για να φτιαχτούν σε όλη την Ελλάδα μνημεία των αγώνων του λαού. Χωρίς αυτή τη σημαντική συμβολή, πολλά από αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα θα ήταν αδύνατο να αναγερθούν. Πάμε στην ιστοσελίδα μας. Το μνημεία.κουκουέ.gr, που σε λίγες ώρες θα είναι στον αέρα, είναι πρώτα απ' όλα μια βάση δεδομένων που δεν υπήρχε ως τώρα, με φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας του κάθε μνημείου. Προς το παρόν, στο site υπάρχουν τα μνημεία και τα μουσεία της Κεντρικής Επιτροπής, όμως αυτή η βάση δεδομένων θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Η Επιτροπή Μνημείων και Μουσείων της Κεντρικής Επιτροπής έχει οργανώσει μια σημαντική δουλειά συλλογή στοιχείων από όλα, από τα εκατοντάδες μνημεία που έχουν δημιουργήσει το ΚΚΕ και ΠΑΕΑ ΔΣΟΕ σε όλη την Ελλάδα, που στην πορεία θα ενσωματώνονται στο site. Πέρα από αυτό, η ιστοσελίδα είναι και μια τρισδιάστατη αποτύπωση τόπων μαρτυρίου, φυλακών, χώρων δράσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τόσων άλλων. Έχει λοιπόν τη δική της αυτοτελή αξία στην ιστορική τεκμηρίωση για μια σειρά συμπεράσματα που έχει καταλήξει το κόμμα μας διαχρονικά, σχετικά με τη βαρβαρότητα του αστικού κράτους ως μηχανισμός βίας του κεφαλαίου, αλλά και συμπεράσματα για τη δύναμη του λαού, που όταν αποφασίσει γίνεται γίγαντας και μπροστά του τίποτα δεν είναι ανίκητο. Ο ιστότοπος είναι ακόμα ένα ψηφιακό ζωντάνεμα της μνήμης. Μια νέα αποτύπωση του χώρου, εμπλουτισμένη διαδραστικά, που δένει τις ιστορικές πληροφορίες με τον τόπο σε όλες τις διαστάσεις. Ο χρήστης βλέπει όσα έγιναν εκεί που έγιναν και παράλληλα παίρνει μια σειρά εφόδια για περαιτέρω μελέτη. Σήμερα θα κάνουμε μόνο μια σύντομη και όχι ολοκληρωμένη περιήγηση σε κάποια από τα μνημεία. Ο καθένας μπορεί αργότερα να πάρει το χρόνο του και να τα δει αναλυτικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στην αρχική σελίδα δεν θα σταθούμε πολύ. Έχει κάποιες βασικές πληροφορίες για το χαρακτήρα της προσπάθειας. Προβάλλονται κάποια από τα βασικότερα μνημεία. Παρακάτω βλέπουμε τις τελευταίες προσθήκες στη βάση δεδομένων. Και έπειτα βλέπουμε τον χάρτη των μνημείων.
Πατώντας επάνω σε κάθε σημείο του χάρτη, βλέπουμε τη φωτογραφία του μνημείου και μπορούμε να οδηγηθούμε στη σελίδα του. Πάμε για παράδειγμα στην Ανάφη, έναν από τους πρώτους τόπους εξορίας. Έτσι είναι περίπου η σελίδα για το κάθε μνημείο. Φωτογραφίες, ένα σύντομο κείμενο. Δίπλα θα δούμε την ταυτότητα μνημείου. Βασικά χαρακτηριστικά, ποιος είναι ο δημιουργός, πού βρίσκεται, το έτος κατασκευής και διάφορα άλλα στοιχεία. Έχουμε ενσωματώσει και την τοποθεσία έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με το GPS για να βρεθεί στο χώρο. Κάτω από αυτά έχουμε τις προτάσεις. Ουσιαστικά είναι προτάσεις για παραπάνω ενασχόληση με την ιστορική περίοδο που αναφέρεται το μνημείο. Περιλαμβάνουν συνήθως βασικές ομιλίες από τις εκδηλώσεις των αποκαλυπτηρίων, εκδόσεις για περαιτέρω μελέτη, βίντεο και γενικά συνδέσμους για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μνημείου. Συνεχίζοντας την παρουσίαση του site, από το μενού βλέπουμε την αναζήτηση των μνημείων. Ουσιαστικά είναι μια λίστα που εκεί μπορεί ο κάθε χρήστης να βλέπει το μνημείο που αναζητά. Είπαμε ότι αυτή η λίστα το επόμενο διάστημα θα εμπλουτίζεται με τη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων της Κεντρικής Επιτροπής. Και πάμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ιστότοπου, που είναι οι εικονικές περιηγήσεις. Τις έχουμε συγκεντρώσει σε ξεχωριστό κομμάτι της ιστοσελίδας. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο μνημείο, στη Λικόραχη της Κόνιτσας. Είναι το πρώτο μνημείο που δημιούργησε η Κεντρική Επιτροπή προς τιμήν του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στο ξεκίνημα του κάθε μνημείου βλέπουμε τις οδηγίες για το πώς θα κινηθούμε σε κάθε περιήγηση. Τις κλείνουμε και βρισκόμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο του γράμμου. Το μνημείο αυτό έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 60 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Το μνημείο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε κάθε του πλευρά να βλέπει σε σημεία που έγιναν οι σημαντικότερες μάχες ή έδρευαν σημαντικά επιτελεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ή του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1948. Στη βάση του μνημείου υπάρχει τμήμα του πυροβόλου του Δημοκρατικού Στρατού, με το οποίο έγιναν οι βολές στη μάχη στα Πατώματα. Πατώντας επάνω στο εικονίδιο των φωτογραφιών, θα το δούμε εδώ και θα το δούμε και σε όλες τις άλλες περιηγήσεις, θα δούμε στιγμιότυπα από την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων το 2006. Ο χρήστης μπορεί να δει όλο το χώρο, να περιηγηθεί σε αυτόν και έτσι και εμείς θα γυρίσουμε πίσω, απέναντι ουσιαστικά από το μνημείο, όπου θα δούμε και άλλο φωτογραφικό υλικό. Για παράδειγμα, θα δούμε τον τόπο που βρέθηκε το Πολυβόλο, αλλά και τον τόπο που είχε στηθεί η πρώτη τιμητική πλάκα το 1996, 10 χρόνια πριν αναγερθεί το μνημείο. Επιστρέφουμε στο μνημείο μας. Μπορούμε να δούμε όλες τις πλευρές του, πατώντας επάνω στα βέλη πλοήγησης. Αυτά τα βέλη υπάρχουν σε όλα τα μνημεία που θα δούμε από εδώ και πέρα, στα μουσεία και στους ιστορικούς τόπους, και ουσιαστικά μέσω αυτών κινούμαστε. Από εδώ μπορούμε να φτάσουμε μέχρι κάτω, στο Πολυβολείο, όπου ανακατασκευάστηκε στην ακριβή θέση που βρισκόταν κατά τη διάρκεια των μαχών του γράμμου. Τώρα ας πάμε κάπου αλλού. Πάμε στο εντυπωσιακό μνημείο της Φλόρινας. Ένα από τα πιο όμορφα μνημεία. Υπάρχει το επιβλητικό γλυπτό του Μέμου Μακρύ. Ο χρήστης και εδώ μπορεί να δει όλο το χώρο. Το να δει όλο το χώρο εδώ έχει μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί ο χώρος είναι ο ομαδικός τάφος μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που συμμετείχαν στη μάχη της Φλόρινας το Φλεβάρι του 1949. Πάνω από 700 νεκροί είναι σε αυτό το χωράφι. Η έκταση αγοράστηκε από το ΚΚΕ και το μνημείο εγκαινιάστηκε το Φλεβάρι του 2016. Όλα όσα λέμε για κάθε μνημείο, ο χρήστης μπορεί να τα βρει στο κουμπί πληροφοριών που υπάρχει επάνω από το κάθε μνημείο, που έχει αρκετές πληροφορίες γι' αυτό. Πατώντας επάνω στις φωτογραφίες, μπορούμε να δούμε όλη την ιστορική πορεία του μνημείου από τότε, από το 49 μέχρι και σήμερα. Από την ιστορική φωτογραφία με τους νεκρούς στιβαγμένους, τους νεκρούς μαχητές και τις μαχήτριες, έπειτα τη φωτογραφία από το χωράφι πριν, στις πρώτες επισκέψεις που έγιναν τη δεκαετία του 90, έπειτα τη φωτογραφία από τις πρώτες εκδηλώσεις το 1996 με τον σύντροφο Χαρίλα ο Φλωράκη και την εκδήλωση του 2016 που έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Σε κάποιες από τις εικονικές περιηγήσεις έχουν ενσωματωθεί και βίντεο. Είναι σε αυτό το εικονίδιο που βλέπετε. Εδώ θα δούμε το βίντεο από την εγκατάσταση του γλυπτού του Μέμου Μακρύ από όταν ήρθε και έτσι όπως εγκαταστάθηκε στη Φλόρινα.
Προχωρώντας με τα βέλη, πάλι μπορούμε να πάμε στους άλλους χώρους του μνημείου. Εδώ, γύρω-γύρω από την έκταση, έχουν τοποθετηθεί πλάκες με τα ονόματα των νεκρών μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού από το Φλεβάρι του 49. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη Μακρόνησο. Στη Μακρόνησο, ο Χρήστης, ανοίγοντας την εικονική περιήγηση, βρίσκεται στο πρώτο τάγμα. Αλφα ετώ, αέτο. Ουσιαστικά είναι σαν να έφτασε μόλις με το καΐκι και να ξεκινάει την περιήγησή του. Η εικονική περιήγηση της Μακρονήσου είναι από μόνη της ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε πάνω από 30 σημεία σε όλο το νησί, από άκρη σε άκρη. Και σε κάθε ένα από αυτά να δει φωτογραφίες και πληροφορίες για γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε κάθε τόπο. Για παράδειγμα, εδώ, στο πρώτο τάγμα, το οποίο ονομαζόταν και κόκκινο τάγμα, είχαν συγκεντρώσει τους στρατιώτες που αρνούνταν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας. Και είναι αυτός ο χώρος που το Φλεβάρι του 48 έγινε η σφαγή της Μακρονήσου. 5.000 κρατούμενοι δέχτηκαν ένοπλη επίθεση από ξηρά και θάλασσα με πάνω από 300 φαντάρους νεκρούς. Προχωράμε μέσα στο πρώτο τάγμα και φτάνουμε στο μνημείο της Κεντρικής Επιτροπής. Βρίσκεται στο κέντρο του πρώτου τάγματος και είναι του γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν το Σεπτέμβριο του 2020. Προχωρώντας παρακάτω, μέσα στο πρώτο τάγμα, προχωράμε στους διπλανούς χώρους. Εδώ θα περάσουμε στο μνημείο της ΠΕΚΑΜ και θα φτάσουμε στο αναμορφωτήριο του πρώτου τάγματος, χώρο βασανιστήριων και σφαγών. Στη Χαράδρα, στο Τρελάδικο, όπως λεγόταν, όπου στην πρώτη υποδοχή κρατουμένων, 5 από αυτούς δολοφονήθηκαν, 100 τρελάθηκαν και 50 τραυματίστηκαν και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Για την Μακρόνησο αξίζει να σημειώσουμε το εξής. Είναι η μεγαλύτερη εικονική περιήγηση σε εξωτερικό τόπο που έχει γίνει στην Ελλάδα. Για να δημιουργηθεί μια τέτοια περιήγηση με όλο αυτό τον όγκο υλικού, με όλα αυτά που την εμπλουτίζουν, κάποιοι σύντροφοι χρειάστηκε να μάθουν κυριολεκτικά τη Μακρόνησο απ' έξω. Είναι ανάμεσά μας και ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου πούν για όλα τα σημεία, για την κάθε γωνιά, για όλα τα γεγονότα που συνέβησαν εδώ. Έχουμε φτάσει πια στο δεύτερο τάγμα. Είναι μια ακόμα πολιτεία που έχτισαν οι χιλιάδες κρατούμενοι κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Και εδώ 5.000 στρατιώτες βρέθηκαν. Να πούμε το εξής χρηστικό: σε πολλά σημεία της Μακρονήσου και άλλων ιστορικών τόπων θα δείτε φωτογραφίες από ντρόουν. Νομίζουμε ότι βοηθάνε στην καλύτερη κατανόηση του χώρου. Σας συμβουλεύουμε να τις χρησιμοποιείτε στις περιηγήσεις σας. Παραμένουμε στο δεύτερο τάγμα και προχωράμε. Θα δούμε φωτογραφία της εποχής για το πώς ήταν τότε. Το δεύτερο τάγμα και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Περνώντας και από αυτό το χώρο θα φτάσουμε ουσιαστικά στο θέατρο του δεύτερου τάγματος. Ένα από τα θέατρα της Μακρονήσου. Αυτό το θέατρο και η Χαράδρα που θα δούμε στην επόμενη στάση μας είναι άλλος ένας τόπος ατομικής και μαζικής εξόντωσης. Στην κορυφή της Χαράδρας ήταν ο 7ος και 8ος λόχος, όπου πήγαιναν όσοι δεν έκαναν δήλωση για ειδική αναμόρφωση, όπως έλεγαν τότε. Δείτε το εξής. Από εδώ που βρισκόμαστε, ανοίγοντας το χάρτη, μπορούμε να κινηθούμε σε όλο το νησί. Ανοίγοντας το χάρτη, βλέπουμε πού βρισκόμαστε μέσα στο δεύτερο τάγμα. Τώρα εμείς θα επιλέξουμε από το κουμπί να δούμε το σύνολο του χάρτη της Μακρονήσου και να πάμε στο τρίτο τάγμα. Και εδώ στο τρίτο τάγμα, 5.000 κρατούμενοι στρατιώτες στιβαγμένοι σε ένα δάσος από σκηνές. Ένα ακόμα κέντρο βασανιστήριων της Μακρονήσου. Και εδώ μπορούμε να δούμε φωτογραφίες της εποχής. Πριν προχωρήσουμε στη γνωστή σε όλους ΣΦΑ, με τον ίδιο τρόπο. Στρατιωτικές φυλακές Αθηνών. Πάμε πια στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Σε μια από τις προτάσεις για μελέτη, που είναι στη σελίδα της Μακρονήσου, θα βρείτε μια επιστολή του Πολύβιου Κουτσόγιωργα στις αρχές του 50. Είναι για τη ΣΦΑ. Γράφει: «Είμαστε 10, ο καθένας περιορισμένος σε ένα ατομικό αντίσκηνο, φραγμένο με σειρματόπλεγμα. Σε αυτόν τον μικρό χώρο ζούμε, ακινητούμε και βασανιζόμαστε μήνες τώρα. Κάθε πρωί μας υποχρεώνει να καθόμαστε έξω από τα αντίσκηνα κατά γης. Εκεί παραμένουμε ακίνητοι επί 12 ώρες. Κάθε μέρα υπό αέρα, βροχή και χιόνι.
Το φαγητό μας το έκοψαν επί 12 μέρες τον Οκτώβρη, 8 τον Νοέμβρη και 4 τον Δεκέμβρη. Έτσι, αποξενωμένοι από τον κόσμο όλο, δεχόμαστε κάθε μέρα ξυλοδαρμούς, φάλαγγα, κλωτσιές στο στομάχι και αδιάκριτα χτυπήματα με σειρματόσκηνα και με πασάλους, χωρίς καμία αιτία και αφορμή, αλλά μόνο και μόνο γιατί δεν αποκηρύσουμε τις πολιτικές μας πεποιθήσεις. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο της ΦΑΤΟΣ στρατιωτικών φυλακών Αθηνών, θα δούμε και τον τόπο που μαρτύρησε για 33 μέρες από το βασανιστήριο της Ορθοστασίας ο Μίτσος Τατάκης. Εδώ κάπου ολοκληρώνουμε και την περιήγησή μας στη Μακρόνησο και προχωράμε. Θα βρεθούμε στη Γιάρο. Άλλος ένας ιστορικός τόπος και άλλο ένα επιβλητικό μνημείο δίπλα στο εξίσου επιβλητικό κτίριο των φυλακών. Βλέπουμε φωτογραφίες του μνημείου. Είναι του Αντώνη Μυρωδιά. Και μπαίνοντας μέσα στο μνημείο, βλέπουμε το χώρο και φωτογραφίες από τις εργασίες ανέγερσης. Ένας πολυήμερος πραγματικός άθλος δίπλα σε άλλους. Επιστρέφουμε στο προαύλιο, όπου θα δούμε το κτίριο των φυλακών και θα δούμε και φωτογραφίες από τα αποκαλυπτήρια και τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε τον Οκτώβριο του 2019. Μπαίνουμε στο διάδρομο των φυλακών. Ανοίγουμε και εδώ το χάρτη μας. Τον κρατάμε ανοιχτό για να, όσο περιπλανιόμαστε στο νησί. Στο χάρτη φαίνονται και οι 5 όρμοι των φυλακών της Γιάρου, το κτίριο και όλα τα σημεία που έχει ο χρήστης δυνατότητα να περιηγηθεί στο νησί. Βγαίνουμε σε ένα από τα προάβλια των θαλάμων. Για την καλύτερη περιήγησή μας, πέρα από το χάρτη υπάρχει και μια αναλλακτική, για να μπορεί ο επισκέπτης να μεταφέρεται σε όποιο σημείο της περιήγησης θέλει. Είναι το κουμπί επάνω δεξιά. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε όλα τα σημεία θέασης, όλες τις στάσεις, με τα ονόματά τους. Για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στον 4ο όρμο. Εδώ βρέθηκε το 1948 ο σύντροφος Βλάσης Παπαγιανακόπουλος, 99 χρονών σήμερα, που είναι και σήμερα μαζί μας. Όπως μας είπε, ο 4ος ήταν ο όρμος της καταναγκαστικής εργασίας. Ο όρμος που με τα χέρια μας γκρεμίσαμε το βουνό και φτιάξαμε τα μπουντρούμια. Και συνεχίζει. Είχαν στόχο να εξοντώσουν τους πολιτικούς κρατούμενους σωματικά και ψυχικά. Με βασανιστήρια, στερήσεις, καταναγκαστική εργασία, ήθελαν να μας κάνουν ερείπια για να υπογράψουμε δηλώσεις μετανοίας. Έπρεπε να αντισταθούμε και αντισταθήκαμε. Σπάσαμε την τρομοκρατία, σπάσαμε εμείς το ηθικό των βασανιστών μας. Πώς? Ακόμα και με το να μην τρέχουμε όταν σήκωναν τον μπαστούνι, με το να μην μας ξεφτιλίζουν. Δεν προσκυνήσαμε. Πάμε τώρα με τον ίδιο τρόπο στον πρώτο όρμο. Ο πρώτος όρμος είναι ο μεγαλύτερος της Γιάρου, με πάνω από 4.000 φυλακισμένους αγωνιστές. Εδώ ήταν η διοίκηση και οι υπηρεσίες της φυλακής. Εδώ είναι ο τόπος που το Γενάρη του 1948, μέσα στη νύχτα, χιλιάδες κρατούμενοι αναγκάστηκαν να ξεφορτώσουν εκατομμύρια τούβλα από το αρματαγωγό Αξιός. Τροχάδιν για 36 ώρες, χωρίς σταλιά νερό, και ενώ ο ξυλοδαρμός δεν σταμάτησε στιγμή. Εκατοντάδες κρατούμενοι σακατεύτηκαν μετά από το λεγόμενο καψόνι του Αξιού. Όπως τα είδατε στο κάτω μέρος της οθόνης, υπάρχουν επίσης τρόποι να βλέπουμε το χώρο. Για να κάνουμε μικρή κίνηση, μεγαλύτερη συνεχόμενη κίνηση και βέβαια σμίκρυνση ή μεγέθυνση του χώρου. Επιστρέφουμε στον πρώτο όρμο. Σε αυτό το χώρο ήταν και το πειθαρχείο, αλλά και το ανοιχτό στον ήλιο πειθαρχείο, το ονομαζόμενο El Tamba, από το γνωστό, από το ομώνυμο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αφρικής, αλλά εδώ ήταν και η Σικιά, που την έχουμε δει και την έχουμε διαβάσει σε διάφορα βιβλία. Η Σικιά των βασανιστήριων. Προχωρώντας με τα βέλη, θα φτάσουμε στη μύτη του όρμου, θα φτάσουμε στο νεκροταφείο με τους δεκάδες μεταλλικούς σταυρούς, που από πάνω του είναι ο λεγόμενος Γολγοθάς. Ένας ακόμα χώρος ειδικών βασανιστήριων της Γιάρου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σύντομη περιήγησή μας στη Γιάρο και τώρα πάμε βόρεια, κοντά στα σύνορα. Πάμε στο Γράμμο. Βρισκόμαστε στο κεντρικό νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού στο Γράμμο. Αντάρτικη νοσοκομείουπολη. Κατασκευάστηκε την άνοιξη του 1948. Η έκταση της έκθεσης είναι πολύ μεγάλη και φαίνεται και από το χάρτη που έχουμε ενσωματώσει στην περιήγηση με περίπου 20 στάσεις.
Τα πρώτα ταμπλό που βλέπει ο επισκέπτης δείχνουν πώς γινόταν η μεταφορά των τραυματιών από τα μέτωπα προς το νοσοκομείο. Επίσης υπάρχουν εκεί στην αρχή που βρισκόμαστε βέλη πλοήγησης για τους δύο βασικούς τομείς του νοσοκομείου, τον βόρειο και τον νότιο τομέα. Θα κατευθυνθούμε προς το βόρειο τομέα, μπαίνοντας μέσα στο δάσος. Προχωράμε, συνεχίζουμε από το χώρο που ήταν η φρουρά του νοσοκομείου για να μπούμε σιγά σιγά στο χώρο της κεντρικής έκθεσης. Εδώ παρουσιάζονται διάφορα στιγμιότυπα από την κατασκευή και τη λειτουργία του νοσοκομείου και συνεχίζουμε στον επόμενο χώρο της κεντρικής έκθεσης. Αξίζει να σημειωθεί για το γράμμο ότι είναι η μοναδική στην Ελλάδα υπαίθρια μόνιμη έκθεση μέσα στο δάσος και είναι αντάξια του άθλητου δημοκρατικού στρατού να λειτουργεί μέσα στο δάσος ένα ολόκληρο νοσοκομείο που περιέθαλψε περίπου 5.000 τραυματίες. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από τα εγκαίνια που έγιναν στα πλαίσια της 32ης αντιπεριαλιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕ τον Ιούλιο του 2023. Πάμε πιο βαθιά, μέσα στο δάσος. Εδώ θα δούμε ταμπλό και φωτογραφίες από την κατασκευή του νοσοκομείου, από τις εργασίες ανάδειξης που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια, αλλά και άλλα στοιχεία για το νοσοκομείο. Όταν μιλάμε για την αντάρτικη νοσοκομείοπολη του Γράμμου, μιλάμε για άθλο, και αυτό γιατί εδώ φτιάχτηκαν κατασκευές που χρειάστηκαν αμέτρητους τόνους από πέτρες και ξυλία που μεταφέρθηκαν στην καρδιά του Γράμμου. Πάνω από 18.000 μεροκάματα χρειάστηκαν για να χτιστούν, με περίπου 60.000 σανίδια, δοκούς και καδρόνια, η θάλαμη, τα χειρουργεία και τα άλλα κτίσματα της νοσοκομείουπολης. Πάμε προς το χειρουργείο. Εδώ βλέπουμε τις βάσεις του χειρουργείου. Είναι η βάση από το κτίσμα του χειρουργείου. Και θα δούμε σε λίγο και φωτογραφίες από τις επεμβάσεις που γίνονταν εδώ, μέσα στη φωτιά του πολέμου. Αυτές που δείχνουν τα ταμπλό της έκθεσης. Τα στοιχεία για το χειρουργείο είναι συγκλονιστικά, μιας και μόνο το 2% των ασθενών που χειρουργήθηκαν εδώ έμειναν μόνιμα ανάπηροι. Πάνω από τους μισούς τραυματίες κατάφεραν να επιστρέψουν στη μάχη μέσα σε ένα μήνα από την νοσηλεία τους. Από το χάρτη μας κατευθυνόμαστε σε έναν από τους θαλάμους, όπως είναι σήμερα μετά από τις εργασίες ανάδειξης που έγιναν από τα συνεργεία του ΚΚΕ. Θα περάσουμε από το χώρο που ήταν τα καταφύγια του νοσοκομείου, για να κατέβουμε σιγά σιγά να καταλήξουμε στο νότιο τομέα της έκθεσης. Εδώ θα δούμε αρκετές φωτογραφίες για το πώς είναι η θάλαμη, αλλά και οι άλλοι χώροι του νοσοκομείου. Στα ταμπλό που υπάρχουν θα δούμε και υλικά που αφορούν την καθημερινή ζωή και τις υπόλοιπες λειτουργίες του νοσοκομείου όπως λειτουργήσε τότε. Πατώντας επάνω στο κουμπί Info, εδώ ειδικά στο γράμμο, μπορούμε να έχουμε και όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα ταμπλό, για να καταλάβουμε τι ακριβώς βλέπουμε. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα κάτω, κατευθυνόμαστε προς το ποτάμι. Εδώ που στεγάζονταν διάφορες λειτουργίες και υπηρεσίες του νοσοκομείου. Θα δούμε το χώρο που βρισκόταν η γεννήτρια. Βλέπουμε και τη φωτογραφία από την εγκατάστασή της. Εδώ, να πούμε την αλήθεια, πέρα από όλα τα άλλα, θα θαυμάσουμε και την ομορφιά της φύσης, του ορεινού δάσους του Γράμμου, που είναι ένας ακόμα λόγος για το χρήστη για να επισκεφθεί τον τόπο μαζί με την ιστορία που αυτός κουβαλάει. Προχωράμε. Πάμε στο Βροντερό. Βρισκόμαστε στο δρόμο δίπλα σε άλλο ένα νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αυτό που ονομάστηκε Σπηλιά του Κόκαλη. Σε αυτόν τον τόπο, ο ΔΣΟΕ μετέφερε το νοσοκομείο και τις υπηρεσίες που λειτουργήσαν στο χωριό Βροντερό για να προστατευτεί από τους συνεχείς βομβαρδισμούς της αεροπορίας. Βρισκόμαστε στην είσοδο της Σπηλιάς. Στις φωτογραφίες της εποχής θα δούμε και το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου. Και στη διπλανή φωτογραφία θα δούμε τον Πέτρο Κόκαλη, Υπουργό Υγείας της προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ανεβαίνουμε.
Τώρα βρισκόμαστε πια μέσα στη σπηλιά, στο πρώτο από τα τέσσερα επίπεδα. Το νοσοκομείο αυτό λειτουργήσε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1949. Ο χρήστης μπορεί να δει το σύνολο των χώρων της σπηλιάς, φτάνοντας μέχρι και το πιο ψηλό, το τέταρτο επίπεδο. Όπως καταλαβαίνουμε, μετά τη μεταφορά των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, ο χώρος της σπηλιάς είχε διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να μπορεί να περιθάλψει έως και 300 τραυματίες και αρρώστους, οι οποίοι έφθαναν από διάφορα μέτωπα στο Βίτσι. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε στην Κόνιτσα. Πάμε να δούμε ένα από τα μουσεία που έχει δημιουργήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα για τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Είναι το Μουσείο της Θεοτόκου, βρισκόμαστε στο κέντρο του Γράμμου, στο χωριό Θεοτόκος. Ξεκινώντας την περιήγηση, βλέπουμε το επιβλητικό μνημείο με το Δέλτα από το σήμα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που στήθηκε στην περίβολο του μουσείου. Βλέπουμε φωτογραφίες από τα αποκαλυπτήρια και τα εγγένεια που έγιναν τον Αύγουστο του 2017. Γύρω-γύρω από το μνημείο είναι αναρτημένες επιγραφές με 434 ονόματα των νεκρών μαχητών και μαχητριών από τα χωριά του Σμόλικα και του Δυτικού Γράμμου. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε ένα μέρος από τους πρωταγωνιστές της κατασκευής του μνημείου και του μουσείου μετά την ολοκλήρωσή του. Μπαίνουμε στο μουσείο, στο βασικό του χώρο. Εδώ θα δούμε χάρτες της περιοχής και χάρτες μαχών. Ουσιαστικά μας βοηθάνε να καταλάβουμε όλη την πορεία του Δημοκρατικού Στρατού μέσα στο γεωγραφικό χώρο. Προχωρώντας στην έκθεση του μουσείου, υπάρχουν πορτρέτα μαχητών και μαχητριών, εικόνες από τις μάχες, στιγμιότυπα από τη διαφωτιστική δουλειά, αλλά και την καθημερινή ζωή στο Δημοκρατικό Στρατό. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν και προθήκες με ντοκουμέντα, εφημερίδες του Δημοκρατικού Στρατού και άλλα ενδιαφέροντα έγγραφα της εποχής. Αντίστοιχο υλικό υπάρχει και στις άλλες αίθουσες της έκθεσης, αλλά και στο έτερο κτίριο. Ας μπούμε για παράδειγμα στο άλλο κτίριο. Μπαίνοντας βλέπουμε το χάρτη με τις κορυφές του Γράμμου με τα ονόματά τους. Γκόγιο, Κιάφα, Πάτωμα, Πέτρα Μούκα, Πάνω Αρένα, όλα αυτά που έχουμε διαβάσει στα βιβλία για τις ηρωικές μάχες. Κάτω από τα ταμπλό βλέπουμε το πολεμικό υλικό της εποχής, έτσι όπως το συγκέντρωσαν οι σύντροφοί μας που έχουν χτενίσει το Γράμμο τα τελευταία χρόνια. Ας φύγουμε και από εδώ και ας πάμε στο πιο πρόσφατο μουσείο έκθεση που δημιούργησε το ΚΚΕ στην περιοχή. Βρισκόμαστε στο χωριό Νεστόριο, πρόποδες Ανατολικού Γράμμου. Απ' έξω από το μουσείο τα ονόματα των νεκρών του ΕΑΜ Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού από την περιοχή. 487 αγωνιστές από 23 χωριά του Ανατολικού Γράμμου. Μπαίνουμε μέσα στο μουσείο. Με τα βέλη μας παρακολουθούμε το σύνολο της έκθεσης που είναι τοποθετημένη χρονολογικά από την έναρξη της κατοχής, την αντίσταση, έως και τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στις προθήκες, ο χρήστης, πέρα από τα ταμπλό, μπορεί να δει και μουσιακό υλικό, όπως η χλένη της μαχήτριας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ή άλλο μουσιακό υλικό, όπως το πυροβόλο του Δουσουέ, που υπάρχουν στις προθήκες αυτού του μουσείου. Στο κέντρο του μουσείου θα δούμε τον μεγάλο τοίχο με το Γράμμο και τις κορυφές του στο φόντο. Πάνω σε αυτόν υπάρχουν πληροφορίες για τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού στην περιοχή και εκεί θα δούμε και ντοκουμέντα, όπως αυτή η φωτογραφία, τη μαρτυρία μιας μαχήτριας για τη μάχη στο Παπούλι. Προχωρώντας, φτάνουμε στον τελευταίο χώρο του μουσείου, όπου πέρα από την έκθεση θα δούμε το σύνθημα «Ο Δούσουέ είναι Ατσαλένιος», που γράφτηκε το 1948. Αυτό το κομμάτι του τοίχου μεταφέρθηκε από οίκημα που βρισκόταν στο χωριό Κορέστια, στο μουσείο μας και εγκαταστάθηκε εδώ. Προχωράμε προς την έξοδο. Εδώ θα δούμε κάποιες βασικές πληροφορίες για τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και προτινόμενες διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή. Προχωράμε πιο πάνω πάλι. Πάμε στην Καλυθέα Πρεσπών. Το μουσείο αυτό είναι το επίκεντρο μιας σειράς μνημείων που έχει ανεγείρει το ΚΚΕ στην περιοχή. Το μνημείο στην Πύλη, στον Πηξό, στο Βροντερό, στο Βατοχώρι, στην Ιεροπηγή, στον Κότα, στη Φλόρινα. Αυτή την περίοδο
Πραγματοποιούνται εργασίες της μνημιακής σύνθεσης στον περίβολο του μουσείου με 1.400 περίπου ονόματα των νεκρών της αιαμικής αντίστασης και του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού από την ευρύτερη περιοχή. Στην είσοδο του μουσείου, μπαίνοντας μέσα, ο επισκέπτης μαθαίνει για την ένοπλη πάλη της δεκαετίας του 1940 στην περιοχή της Φλόρινας και της Καστοριάς. Στο χάρτη που υπάρχει στον προθάλαμο του μουσείου καταγράφονται βασικές τοποθεσίες των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού στην περιοχή. Στην πρώτη αίθουσα, η έκθεση ξεκινά χρονολογικά από την περίοδο της τριπλής κατοχής και της δράσης του ΕΑΜΕΛΑ στην περιοχή και συνεχίζει με την απελευθέρωση με σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την απελευθέρωση της Φλόρινας. Περνάμε σιγά σιγά στην κεντρική αίθουσα. Η έκθεση και εδώ χρονολογικά προσεγγίζει την περίοδο, ξεκινώντας από την περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας και ακολουθεί η πορεία συγκρότησης των πρώτων ένοπλων ομάδων και στη συνέχεια του Δημοκρατικού Στρατού στην περιοχή του Βίτσι, με στιγμιότυπα και κεντρικό αφιέρωμα στη Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού. Στις προθήκες παρουσιάζονται σχετικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΚΚΕ που μπορούν και αυτά να μελετηθούν από το χρήστη. Προχωρώντας στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο κομμάτι της αίθουσας, υπάρχει ειδική ενότητα αφιερωμένη στα χωριά και τους κατοίκους των Πρεσπών, τους συνεταιρισμούς, την αλληλεγγύη, τη φοήθεια στο Δημοκρατικό Στρατό. Δίπλα αναπτύσσονται επιφάνειες για την πλατιά μορφωτική δουλειά στο Δημοκρατικό Στρατό και ξεχωριστά για τη σημαντική συνεισφορά των σλαβόφωνων κατοίκων της περιοχής στο ΔΟΣΟΕ. Φεύγουμε και από εδώ και μεταφερόμαστε λίγο πιο δίπλα, στον Πηξό. Εδώ έχουμε ένα μνημείο αφιερωμένο στις γυναίκες μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Ο Πηξός Πρεσπών είναι χωριό με μεγάλη προσφορά στο Δημοκρατικό Στρατό. Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες της εποχής από το χωριό. Ο Πηξός όμως επιλέχθηκε για τόπος ανέγερσης του συγκεκριμένου μνημείου για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί εδώ πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ, της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών, από την 1η έως τις 8 Μάρτη του 1949, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την 8η Μάρτη, μέρα σύμβολο της αιματηρής πάλης των εργατριών, των εργαζόμενων γυναικών. Στις φωτογραφίες της περιήγησης θα δούμε στιγμιότυπα από τη συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά μέσα στη φωτιά της μάχης, 1 με 8 Μάρτη του 1949, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προφυλαγμένο πάνω στην πλαγιά του βουνού. Φεύγουμε και από εδώ και κατεβαίνουμε κάτω, στην Πελοπόννησο, Τρίπολη. Εδώ έχουμε το μνημείο για τους εκτελεσμένους του έκτακτου στρατοδικείου της πόλης. Πήρε την ονομασία Θανατοδικείο γιατί εξέδωσε 370 θανατικές ποινές για στελέχη του παράνομου μηχανισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και για μαχητές και για μαχήτριες που πιάστηκαν ζωντανοί στα πεδία των μαχών. Τα ονόματα των εκτελεσμένων, που είναι χαραγμένα στις πλάκες του μνημείου, εδώ όπως και σε άλλες περιηγήσεις, υπάρχουν και σε ξεχωριστό αρχείο για τους συγγενείς, τους ερευνητές και βέβαια όποιον άλλον ενδιαφέρεται. Δίπλα στα ονόματα είναι γραμμένα τα τελευταία λόγια της Αθηνάς Μπενέκου, δασκάλας, μέλους του γραφείου περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ που εκτελέστηκε εδώ. Πριν τη σκοτώσουν είπε «Εδώ, στον τόπο που τον ποτίζεται με το αίμα μου, αύριο θα έρχονται τα παιδιά σας να τον ρένουν με λουλούδια. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας». Ο χώρος αυτός δεν επιλέχθηκε τυχαία για το μνημείο. Στον Άι Θανάση Τρίπολης ήταν ο χώρος που γίνονταν εκτελέσεις, ενώ ταυτόχρονα ο χώρος που βλέπετε εδώ δίπλα στο μνημείο ήταν και ο ομαδικός στάφος όσων εκτελούνταν, θάβονταν επί τόπου. Προχωράμε τώρα και στο τελευταίο μνημείο για τη σημερινή μας περιήγηση. Δεν έχει εικονική περιήγηση. Θα το βρούμε, όπως είπαμε, με την αναζήτηση μνημείων. Εδώ μπορούμε να δούμε το σύνολο των μνημείων που είναι τώρα καταχωρημένα και στη συνέχεια πολύ περισσότερα. Είναι ένας κατάλογος που θα μεγαλώνει. Πάμε στο Μεζούρλο Λάρισας. Ένα από τα πιο πρόσφατα μνημεία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο χώρος ήταν τόπος εκτέλεσης εκατοντάδων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στο μνημείο είναι γραμμένα σε μαρμάρινες πλάκες 440 ονόματα νεκρών μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού και 52 εκτελεσμένων από τους Γερμανούς. Αυτό το μνημείο είναι ένα από αυτά που δεν προλάβαμε να δημιουργήσουμε εικονική περιήγηση ως σήμερα. Το αφήσαμε για το τέλος μαζί με την υπόσχεση να είναι ένα από τα πρώτα που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα.
Κάπου εδώ η παρουσίασή μας θα τελειώσει. Ο καθένας μπορεί σε λίγες ώρες να περιηγηθεί στον ιστότοπο μνημεία.κουκουέ.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.